Κυρίες και κύριοι, η Βάνια μας! Η Ματίνα Νικολάου είναι πολλά πράγματα μαζί. Αυτό που ίσως όμως θα τη στέριαζε καλύτερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο χαρακτηρισμός της Ελληνίδας Lady Gaga, που ενσαρκώνει μέσα από τον πληθωρικό τηλεοπτικό ρόλο της Βάνιας στο πλευρό του Νίκου Μουτσινά. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Μαρκόπουλο Αττικής. Μικρή αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό και συγκεκριμένα το βόλεϊ. Όμως ένα εκγενετής πρόβλημα στη σπονδυλική της στήλη δεν της επέτρεψε να ασχοληθεί με το άθλημα όσο θα ήθελε. Ο πατέρας της τότε την προέτρεψε να ασχοληθεί με κάτι που δεν θα την καταπονούσε τόσο σωματικά και κάπως έτσι ξεκίνησε τραγούδι και χορό. Ολοκληρώνοντας το σχολείο, ξεκίνησε να σπουδάζει υποκριτική στο θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν, από όπου και αποφύτησε το 2001. Αμέσως μετά το τέλος των σπουδών της, ξεκίνησε να εργάζεται κυρίως στο θέατρο. Από μικρή εργαζόταν έχοντας υπομονή μέχρι να έρθει η καταξίωση. Ακόμα έχει στο μυαλό της, σαν οδηγό, τα λόγια του πατέρα της να της λένε: «Εσύ τι θέλεις, κάντο και θα γίνει και το άλλο, σιγά σιγά». Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το έκανε μέσα από τη δραματική σειρά του Μέγκα «Γη και Ουρανός». Στη συνέχεια ακολούθησε ένας μικρός αλλά συγκλονιστικός ρόλος στο «Δύο μέρες μόνο» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Πώς μπορώ να τον κάνω να φύγει? Εγώ τρόπο δεν βρήκα. Σκότωσέ τον. Η συμμετοχή της όμως στις 7 θανάσιμες πεθερές την βοήθησε για να χτίσει κάτι καλύτερο στην καριέρα της για το μέλλον. Από το 2010 ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά, αρχικά ως βοηθός σκηνοθέτης στις παραστάσεις του, ενώ το 2012 ξεκίνησε να παίζει σε αυτές. Και στο ρόλο της ως μάνα, η Ματίνα έχει καταφέρει να είναι εξαιρετική, αν και στις αρχές όπως έχει δηλώσει, πέρασε αρκετές δυσκολίες αφού αναγκάστηκε να χωρίσει με τον σύζυγο και να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της. Είχε πριν βέβαια δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στο γάμο της, χωρίς επιτυχία. Την περίοδο του διαζυγίου έχει εκμυστηρευτεί ότι ήταν στα όρια της κατάθλιψης, αλλά για χάρη του παιδιού της άλλαξε φιλοσοφία ζωής και πλέον βλέπει τη ζωή με μια αισιόδοξη ματιά. Ζει μαζί με τη μητέρα της και μεγαλώνει τον Παναγιώτη. Όπως η ίδια έχει ομολογήσει, χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξή της δεν θα τα είχε καταφέρει. Με τον σύζυγό της πλέον έχει πολύ καλές σχέσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ματίνα διανύει την καλύτερη φάση της ζωής της και σίγουρα το όνομά της θα μας απασχολήσει στο μέλλον γιατί αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Πέρυσι βραβεύτηκε από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης στην κατηγορία Γυναικείος Ρόλος Κομμωδίας για το ρόλο της στην Βερβερίτσα. Να σου πω! Δεν βάζει με τον κουμπάρο μου! Πήγα! Τι εννοείς πήγα! Πες το μου κι αυτό! Ενώ στα προσωπικά της έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό του τραγουδιστή Βασίλη Πορφυράκη. Ματίνα. Γεια σου, Ελεονόρα μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ μαζί σου. Εδώ. Σε βλέπω, σε παρακολουθώ, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ και πολύ. Και εγώ είναι μεγάλη μου χαρά. Και εγώ και χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά, που είσαι εδώ και που θα κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Βέβαια. Και εσύ ως Ματίνα, εννοείται έτσι. Γιατί, ρε παιδί μου, βλέποντας τον ρόλο της Βάνας όλο αυτό το διάστημα. Ο άλλος νιώθει ότι είσαι αυτό. Δηλαδή θα σε περιμένει να σε δει αλλιώς και δεν ξέρω, θα σε αναγνωρίσει, θα σε καταλάβει. Θα... Ναι, ναι, ναι. Είναι όλοι περιμένουν. Είναι το πόσο πολύ ταυτίζεται ο κόσμος. Ότι μιλάω έτσι, περιμένουν όλοι. Δηλαδή ακούνε την πραγματική μου φωνή σε κάποια βιντεάκια στο Instagram και το πρώτο του σχόλιο είναι: «Α, μιλάς κανονικά». Ναι, μιλάω κανονικά. Είναι ένας... Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήθελα να σε κάνω. Ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πει καλησπέρα, Ελεονόρα, όπως το λέει η Βάνια. Καλησπέρα στην παρέα. Όλο αυτό έγινε όλο ο ρόλο. Αυτός, η Βάνια, λοιπόν, έχει γίνει για μια θεατρική παράσταση, στο Κοκομπλόκο. Έτσι ξεκίνησε και έγραψε αυτό το ρόλο ο Νίκος. Και ήταν πολύ προβαρισμένο, δηλαδή είχαμε κάνει την κίνησή της, τη φωνή της, είχε μελετηθεί ο ρόλος, οπότε ήταν κάτι πολύ ολοκληρωμένο μέσα μου και δεν με δυσκόλεψε το να το κάνω και στην εκπομπή. Είχα μια ανησυχία στην αρχή για το πώς θα είναι αυτός ο γκράντε ρόλος, ας πούμε. Και πώς προέκυψε να το πάρετε από το Κοκομπλόκο και να το ενσωματώσετε στην εκπομπή του Νίκου? Πέρασαν 2-3 χρόνια από την παράσταση, οπότε όταν είχε την ιδέα ο Νίκος για την εκπομπή και έγινε η πρόταση, θέλησε ο Νίκος να ενσωματώσουμε και τη Βάνια μέσα σε αυτό και μου έδωσε πολύ χαρά, βέβαια, γιατί εντάξει, με τον Νίκο είμαστε χρόνια συνεργάτες, θαυμάζω το ταλέντο του.
Και δεν δίστασα καθόλου. Είπα αμέσως ναι και με πολύ χαρά. Είσαστε και δοκιμασμένοι, γιατί εσύ νομίζω ότι έχεις συνεργαστεί και σε παράσταση με τον Νίκο. Κομπλόκο, Βερβερίτσα. Ναι, ναι. Βραβεύτηκες κιόλας. Ναι, βραβεύτηκα. Το καμάρι, το λέει και συνέχεια. Το κορίτσι μας έχει βραβευτεί. Ναι, η βραβευμένη με λέει συνέχεια. Πήρα ένα βραβείο από μεγάλη μου χαρά στα Κορφιάτικα. Ρένα Βλαχοπούλου ήταν. Μεγάλη μου τιμή, βέβαια. Ξέρεις τι δεν είναι τα βραβεία. Το βραβείο είναι η αγάπη που παίρνουμε από τον κόσμο. Γιατί εγώ δεν το είχα ζήσει μέχρι τώρα. Είχα ζήσει το χειροκρότημα, γιατί έχω παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Αλλά αυτή η αγάπη που σου δείχνει ο κόσμος όταν σε αναγνωρίζει στον δρόμο, είναι πολύ συγκινητικό. Εσύ ήθελες ανέκαθεν, ας πούμε, να γίνεις ηθοποιός? Προέκυψε, έγινε, έτυχε? Σου λέγανε είσαι αστεία, θα μπορούσες? Καθόλου, όχι, το αστεία δεν το είχα. Δηλαδή, δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου σε κωμωδία. Ακόμα και όταν ξεκίνησα και στη δραματική σχολή, είχα ξεκινήσει με δραματικούς ρόλους, μου δίνανε οι καθηγητές μου. Όχι, εγώ ήμουνα αθλήτρια. Δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω όλο αυτό. Γιατί στο βόλεϊ, όπως είπαμε, στο βόλεϊ, ναι. Είχα στεναχωρηθεί πολύ που αναγκάστηκα λόγω... Είχες προβληματάκι στη σπονδυλική στιγμή γενετής. Χειρουργήθηκα, είχα μία σκύλη. Ναι, είχα μία. Και δεν μπορούσες να παίξεις γι' αυτό? Ήτανε το χειρότερο άθλημα που μπορούσα να κάνω για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ήτανε δύσκολο. Οπότε έπρεπε να σταματήσω. Και σταμάτησα, στεναχωρήθηκα. Γιατί είχα σκοπό να δώσω γυμναστική ακαδημία. Μ' άρεσε ο αθλητισμός. Και όντως ο πατέρας μου με πήγε προς τα αλλού, προσπαθώντας να μου δώσει έτσι κατευθύνσεις. Και έτσι πήγα στη θεατρική ομάδα στο Μαρκόπουλο, της Περιέκτους, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια επαγγελματική ομάδα πια και ανεβάζει ακόμα παραστάσεις. Και ξεκίνησα έτσι, ερασιτεχνικά, και είδα μία παράσταση στην Επίδαυρο, τους Όρνηθες, το 97. Και είπα ότι, του θέατρου τέχνης, και είπα ότι εγώ θέλω να είμαι εκεί. Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο από εκείνη τη μέρα και μετά, και έτσι ξεκίνησα να προετοιμάζομαι για να δώσω στη δραματική σχολή. Πέρασε στη δραματική σχολή. Πέρασα στη δραματική σχολή, στο θέατρο τέχνης, το 98, νομίζω, 99 ήταν, γιατί το 2001 τελείωσα. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αφού εγώ λέω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε τμήμα το οποίο να έκανες άλλα 3 χρόνια, αλλά να έχεις λίγο ψηθεί στη δουλειά, να έχεις μία εμπειρία και να ξαναπάς άλλα 3 χρόνια δραματική σχολή. Νομίζω θα μου άρεσε πάρα πολύ αν γινότανε. Τελειώνοντας λοιπόν από την σχολή, τα βρήκες εύκολα? Όχι. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γιατί ήμουνα στο θέατρο τέχνης και πάντα το θέατρο τέχνης προωθεί. Ναι, και μας έπαιρνε σαν μαθητές και παίζαμε σε όλες τις παραστάσεις. Δηλαδή, πήγαμε στην Επίδαυρο, σαν μαθήτρια πήγα 3-4 φορές στην Επίδαυρο, μετά συνέχισα πάλι στο θέατρο τέχνης. Οπότε έζησα αυτή την τεράστια εμπειρία, που για μένα είναι τεράστια εμπειρία, θα μου μείνει αξέχαστο. Και που έχεις βγει στην Επίδαυρο και είναι κατάμεστο το θέατρο όλο, 15.000 ήμουνα άτομα. Ήμουνα στο πρώτο έτος της σχολής και μας κάλεσαν το Πάσχα στο γραφείο ο κύριος Λαζάνης, να πάμε να μας μιλήσει. Εμείς βέβαια λέμε τι έχουμε κάνει. Μα δεν έχουμε κάνει τίποτα, νομίζαμε ότι μας κάνουν παρατήρηση. Και μας λένε ότι θα σας ακούσουμε, θα περάσετε μια οντισιόν, γιατί σας θέλουμε, ανεβάζουμε το καλοκαίρι Ιφηγένεια Ναυλίδη και θέλουμε να είστε στο χορό. Καταλαβαίνεις τι πάθαμε. Ήταν ένα άπιαστο όνειρο, δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να συμβεί. Και όντως έτσι έγινε και πήγαμε στην Επίδαυρο. Έφτασε, κάναμε πρόβες, πάρα πολλές ώρες, με φοβερό ενδιαφέρον όλο αυτό, με πρωταγωνιστές εξαιρετικούς και δασκάλους μας. Και φτάνουμε την ημέρα της πρεμιέρας και βγαίνουμε στην ορχήστρα και κάνω έτσι και είπα αποκλείεται. Νόμιζα ότι πέταγα, πώς να το πω. Αυτή η αίσθηση είναι μοναδική. Από τότε έχεις υποχρεωθεί να κάνεις δουλειές για τις οποίες μπορεί να έχεις μετανιώσει ή να έχεις νιώσει ότι κάνεις εκπτώσεις. Ναι. Μόνο και μόνο γιατί χρειάζεται να δουλέψεις. Όχι, δεν έχω μετανιώσει για καμία δουλειά που έχω κάνει. Γιατί πάντα προσπαθώ στις δουλειές που κάνω να βρω, αν υπάρχουν και κάποια αρνητικά, να τα αφήσω στην άκρη και να βρω το θετικό και να δουλέψω στο ρόλο μου έτσι όπως θέλω εγώ και έτσι όπως θέλει ο σκηνοθέτης μου. Να συνεργάζομαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα
με τους συνεργάτες μου, δηλαδή πάντα θα βρω τα θετικά στοιχεία. Δεν έχει τύχει ποτέ να είσαι, ας πούμε, σε μια ομάδα, σε ένα cast και να μην τα πηγαίνεις καθόλου καλά με την πρωταγωνιστή ή πρωταγωνιστριά σου ποτέ. Όχι. Δύσκολοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί, αλλά με αυτούς καλούμαστε να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό και δεν μας πέφτει και λόγος στο κάτω-κάτω. Λέμε δύσκολη, καθένας. Τι ακριβώς εννοούμε. Δύσκολη μπορεί στη διαδικασία της πρόβας, από τα προσωπικά του ο καθένας, δυσκολίες, προσωπικές δυσκολίες που έχει στη ζωή του, μπορεί να αρχίζει να κλαίει, να τσαντιστεί για κάτι, να μην μπορεί να κάνει πρόβα, να μην σε βοηθάει στην πρόβα, αλλά είναι όλα ανθρώπινα, δηλαδή νομίζω, όχι, δεν μου έχει κάτσει κάτι άσχημο. Σου έχει κάτσει εσένα, όμως σου έχει συμβεί, επειδή περνάς εσύ κάποια δύσκολη περίοδο στη ζωή σου, να το έχεις βγάλει αυτό πάνω στις πρόβες και να μην έχεις καταφέρει να ολοκληρώσεις την πρόβα ή να είσαι σε πολύ φορτισμένη κατάσταση, να μην έχεις παίξει καλά ακόμα γι' αυτό. Φυσικά μου έχει τύχει και δεν υπάρχει πιο δυσάρεστο. Υπήρχαν στιγμές που λίγο πριν βγω στη σκηνή έκλαιγα. Έβγαινα στη σκηνή και έπρεπε να γελάσω γιατί ήταν κωμωδία και έμπαινα μέσα και ξανά. Αυτό είναι τρέλα. Αυτό δεν είναι εξαιρετικό, ρε Ματίνα. Είναι δηλαδή, τρέλα. Εγώ νιώθω ότι ένας ηθοποιός που το βιώνει αυτό το πράγμα μετά πάει στο σπίτι και. Είναι δύσκολο όμως, αλλά ξέρεις κάτι, η δουλειά από κάτι τέτοιες καταστάσεις, δύσκολες προσωπικές, εμένα προσωπικά το θέατρο με βοηθούσε να ξεφύγω, να αναγκαστώ να αλλάξω, γιατί έπρεπε να δείξω αυτό που έχουμε προβάρει και αυτό που θέλω να δείξω στον κόσμο. Σίγουρα πάντα δεν τα κατάφερνα καλά, αλλά νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ η συγκεκριμένη δουλειά. Εννοείς δράκι αγχολητικά, ας πούμε. Βέβαια. Και έχεις μία υποχρέωση απέναντι στον κόσμο που σε βλέπει. Δεν μπορεί να σε δει ξαφνικά, να μην μπορείς και να φύγεις. Κάτι εγώ να σου πω κάτι, νιώθω ότι ακριβώς αυτή η σύγκρουση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και τον ηθοποιό μπορεί να γιγαντώνει λίγο το αρνητικό συνέστημα. Η καταπίεση του να πρέπει να γελάσει ενώ δεν το νιώθει και δεν το βιώνει. Δεν ξέρω ναι, βέβαια, γιατί όταν παίζεις κωμωδία και δεν είσαι καλά, είναι δύσκολο. Στο δράμα καλύπτεται λίγο πιο εύκολα. Πηγαίνεις κόντρα στο συναισθημά σου, ας πούμε. Έχω παίξει, ας πούμε, σε παράσταση έπαιζα στον Μπαμπά, στο θέατρο Χόρν με το Σταμάτη το Φασουλή. Και ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, διότι ήταν άρρωστος ο πατέρας μου και ήταν λίγος ο χρόνος. Οπότε έφυγε ο πατέρας μου ενώ παίζαμε αυτή την παράσταση που λεγόταν ο Μπαμπάς. Εκεί δυσκολεύτηκα. Αυτό δηλαδή. Το πράγμα που ξέρεις πως οι ηθοποιοί έχουν κάτσει και μου έχουν πει ότι έχουν χάσει τον μπαμπά τους την ώρα που είναι πάνω στη σκηνή. Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι. Εσύ το έμαθες κατά τη διάρκεια της παράστασης? Όχι. Αλλά έπαιζα πάλι μετά. Έπρεπε να παίξω την επόμενη μέρα. Έπαιζα και την προηγούμενη που ήξερα ότι ο μπαμπάς ήταν στο νοσοκομείο. Ξέρεις τι όμως αυτό, ρε παιδί μου, έτσι σου δίνει μια δύναμη ψυχής, γιατί πραγματικά το επάγγελμά μας είναι και. Λειτουργήμα, εγώ το θεωρώ. Είναι και λειτουργήμα. Δίνεις την ψυχή σου. Οπότε μαζί με ό,τι σου συμβαίνει στην προσωπική σου ζωή. Όλοι οι ηθοποιοί κουβαλάμε για τη δική μας προσωπική ζωή, το δικό μας. Βέβαια. Οπότε αυτό σε κάνει καλό, κακό, μέτριο. Ο μπαμπάς από τι έφυγε, αν επιτρέπετε? Από καρκίνο. Από καρκίνο. Αυτός ο καρκίνος που, ναι. Ταλαιπωρήθηκε πολύ? Ευτυχώς όχι πολύ. Ήταν από τους ανθρώπους που θα σε βλέπαν και θα σου έκαναν έτσι την κριτική τους? Δηλαδή, ερχόταν στο θέατρο, σε έβλεπε. Ναι, πάντα. Θυμάσαι την πρώτη φορά που σε είδαν, ας πούμε, γονείς σου? Πάντα, ναι. Ήταν εκείνη η φορά στην Επίδαυρο. Ήταν ευτυχισμένη. Ξεκινήσαμε και με Επίδαυρο. Ναι, ξεκινήσαμε και με Επίδαυρο εδώ μεταξύ. Πολύ χαρούμενοι. Τους άρεσε πάρα πολύ που ασχολήθηκα με την υποκριτική. Όταν τους το είχες πει, είχανε τύπου καμιά αντίδραση από αυτή την κλασική που έχω ακούσει πολλές φορές? Κάνε κάτι άλλο, πάρε ένα πτυχίο. Το κάνε και κάτι άλλο το άκουσα, αλλά δεν ήταν τόσο πιεστικό ώστε να. Γιατί έκανα και τραγούδι. Γενικά ήμουνα στα καλλιτεχνικά. Και επειδή ήταν και ο πατέρας μου καλλιτέχνης. Με τι καταπληκτικό. Καλλιτέχνης ερασιτέχνης. Ήταν στη φιλαρμονική, ήταν. Μουσικός, τραγουδούσε, έπαιζε. Ναι. Του άρεσε. Είχε παίξει και σε μία παράσταση. Ναι, θεατρική, γιατί είχαμε έναν ηθοποιό που έκανε τον πατέρα μου στη θεατρική ομάδα στο Μαρκόπουλο και εκείνος για κάποιους δικούς του λόγους δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Και ο πατέρας μου ήταν εκείνος που μου είπε αμέσως: εγώ θα το κάνω. Άρα έχεις παίξει με τον μπαμπά σου σε παράσταση που έκανε τον μπαμπά σου. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να μου το πεις λιγάκι. Θέλω να μου το, περιγράψεις λίγο. Γιατί εκείνος είχε στο νου του το ποίημα.
Δηλαδή αντιμετώπισε το ρόλο για να μάθει απ' έξω τα λόγια σαν ποίημα. Αλλά ήταν τόσο γλυκό και τόσο τρυφερό που τελικά ανέβηκε στη σκηνή. Γιατί εντάξει, για έναν μεγάλο άνθρωπο το να μην είναι ηθοποιός και απλά να πάει να παίξει σε μια παράσταση για να σωθεί η παράσταση και η θεατρική ομάδα. Τι καλό. Ήταν τέτοιος τύπος. Εσύ λοιπόν τώρα, τι απολαμβάνεις περισσότερο? Μ' αρέσει η κωμωδία. Η κωμωδία, Ναι. Μ' αρέσει η κωμωδία. Μου έχει λείψει λίγο το δράμα. Δηλαδή τώρα θα ήθελα να πάρει σειρά και μια, έτσι, κάτι πιο δραματικός ρόλος. Γιατί είναι άλλη διαδικασία από ένα δραματικό σε ένα κωμικό ρόλο. Με τον Νίκο το Μουτζινά που ξεκινήσατε να συνεργάζεστε, εσύ ξεκίνησες ως βοηθός σκηνοθέτη. Πώς βρέθηκες ξαφνικά από ηθοποιός να γίνεις βοηθός σκηνοθέτη? Ήταν μια χρονιά η οποία δεν είχα κλείσει κάτι στο θέατρο. Και επειδή γνωριζόμασταν με τον Νίκο, ήμασταν σε κοινή παρέα. Ο Νίκος ήθελε κάποιον για βοήθεια, γιατί θα σκηνοθετούσε αυτό το έργο, τα Βαφτίσια. Τα Βαφτίσια. Ναι. Οπότε μου λέει, θέλεις να με βοηθήσεις, να είσαι στη δουλειά βοηθός? Λέω, εννοείται, τι με ρωτάς? Και ήταν και πολύ ωραία εμπειρία να είσαι βοηθός σκηνοθέτη, γιατί βλέπεις από κάτω και όταν είσαι ηθοποιός, πώς μπορεί να σε βλέπει ο σκηνοθέτης ενώ είσαι πάνω στη σκηνή και καταλαβαίνεις ότι μερικές φορές όταν είσαι πάνω στη σκηνή, αυτά που σου λέει ο σκηνοθέτης σου είναι κινέζικα. Ενώ αν είσαι από κάτω, τα καταλαβαίνεις καλύτερα. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα μάθημα για μένα πώς γίνεται αυτό το παρεδώσε σκηνοθέτη ηθοποιού. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα και τον βοήθησα και πραγματικά έγινε αυτό. Και μετά μου έγραψε ένα ρόλο ο Νίκος στο ΚΤΕΛ. Και έτσι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα χρόνια και αποφασίσαμε να το δείξουμε και στην τηλεόραση. Μου είπες πριν ότι ξεκίνησε η συνεργασία σας με τον Νίκο επειδή εκείνη τη χρονιά δεν είχε τύχει να κλείσει κάτι στο θέατρο. Ναι. Αυτό το πράγμα για έναν ηθοποιό κάθε σεζόν, φτού και από την αρχή, δύσκολο. Δεν είναι πολύ βασανιστικό, ρε παιδί μου, δεν κάνει το επάγγελμά σας λιγάκι? Πολύ βασανιστικό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Υπήρξαν στιγμές που χρειάστηκε να κάνω και άλλες δουλειές παράλληλα με το θέατρο, γιατί εντάξει, όταν αποκτάς και ένα παιδί, μετά είναι κάπως διαφορετικά. Πρέπει να δουλέψεις. Δηλαδή, περίοδος που ήσουν ηθοποιός, δεν είχε τύχει να εμφανιστείς κάπου και να έχεις εμφανιστεί κάπου και να δουλεύεις παράλληλα και κάπου αλλού? Ναι, βέβαια. Για παράδειγμα, καφέ, σε ένα καφέ. Βέβαια. Δεν αρκούσε η δουλειά στο θέατρο, ο μισθός δεν ήταν επαρκής για να μεγαλώσει ένα παιδί. Την περίοδο εκείνη που είπες ότι ήταν και πολύ δύσκολο έτσι να εργάζεσαι τόσες ώρες για να μεγαλώνεις και ένα παιδί. Είναι η περίοδος που ακούσαμε και στο βίντεο ότι ένιωθες ότι είσαι σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Ναι, ναι, γιατί ήρθε ένας χωρισμός με τον πρώην σύζυγό μου. Πώς θα νιώσουν παντρεμένοι? Ήμασταν 4. Που δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ καθόλου. Ήταν ένα μεγάλο χαστούκι για μένα, γιατί δεν είχα φανταστεί ποτέ, δεν μου είχε περάσει εμένα ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί και να χωρίσεις. Όχι, εγώ παντρεύτηκα για να μην χωρίσω. Εν πάση περιπτώσει, και ήταν και το παιδί σε μια ηλικία, ήταν 2-2,5 χρονών, οπότε μου ήρθε κατραπακιά και έπρεπε να το αντιμετωπίσω ψύχρεμα, αλλά δεν είχα. Πόσο δύσκολο είναι να πάρει μια γυναίκα που έχει ένα παιδί 2 χρονών την απόφαση να χωρίσει? Δεν ήθελα να χωρίσω, δεν πήρα εγώ αυτή την απόφαση και γι' αυτό μου ήταν δύσκολο, νομίζω. Όχι πως για τον άλλον άνθρωπο δεν ήταν δύσκολο, ήτανε, αλλά για μένα ακόμα περισσότερο, γιατί εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μεγαλώσω ένα παιδί μόνη μου, που ήταν όλα, τα είχα πλάσει έτσι στο κεφάλι μου. Γίνεται να μεγαλώσει ένα παιδί μόνη σου, όλα γίνονται, αρκεί να έχεις θετική σκέψη. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί. Και όμως είναι ένας άνθρωπος που σήμερα που μιλάμε είναι η οικογένεια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή η σχέση που έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι ιδανική. Αυτό καταλαβαίνω ότι σημαίνει ότι είναι και καλός πατέρας, ενεργός πατέρας, έτσι. Αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Αλλά δεν θέλει και πολύ δουλειά όμως, δηλαδή. Πολύ δουλειά, δεν πέρασε. Δεν κατακτιέται και νόμιζα αμέσως αυτό το πράγμα. Όχι, βοηθηθήκαμε και οι δύο σε ειδικό. Το ξαναπροσπαθήσαμε, πάλι δεν μας βγήκε, αλλά ξέρεις, όλη αυτή η διαδικασία εμένα μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα πώς να αντιμετωπίζω μια σχέση στη ζωή μου. Όπως?
Τι σε έμαθε? Ότι όλα μπορούν να γίνουν. Δεν χρειάζεται να σχεδιάζουμε το μέλλον μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Εγώ το είχα σχεδιάσει, το είχα βάλει σε κουτάκια, είχα πάρει κάποιες αποφάσεις και έλεγα αυτό θα γίνει. Και πήγαινα με βάση αυτό, έτσι. Οπότε ό,τι ερχότανε που δεν το περίμενα, μου γκρεμιζότανε το σύμπαν. Οπότε δεν χρειάζεται να σχεδιάζουμε. Να αγαπιόμαστε, να σεβόμαστε τον άλλον άνθρωπο που είναι δίπλα μας, είτε σαν φίλο, είτε σαν φίλος, είτε σαν σύζυγος, είτε σαν γονιός, και όλα γίνονται. Το κομμάτι του να πρέπει να είσαι παρούσα ως μητέρα, να είσαι καλά για το παιδί, την ώρα που ταυτόχρονα έχεις να κάνεις όλη αυτή την επεξεργασία που στην αρχή θα πρέπει να ήταν αρκετά αυτό δύσκολη. Αυτό ήταν δύσκολο κομμάτι. Το να διαπραγματευτείς και τα δικά σου τα προσωπικά, ας πούμε, θέματα, ναι. Που είχαν να κάνουν σε σχέση με τον πρώην σύζυγο, ας πούμε. Δύσκολο. Να πρέπει να δουλεύεις κιόλας και μία ή δύο δουλειές. Δύσκολο κομμάτι, μέσος η δουλειά εκεί. Γι' αυτό είναι που σου είπα ότι πραγματικά μέσος η δουλειά. Είχα πολλούς φίλους και έχω πολλούς φίλους που με βοηθήσανε εκείνη την περίοδο πολύ. Είχα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Ζούσε ακόμα ο πατέρας μου τότε. Οπότε εκείνοι με στήριξαν πάρα πολύ. Και αυτό σημαντικό, Πάρα πολύ σημαντικό. Είχα πολύ μεγάλη βοήθεια σε σχέση με το παιδί. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή δεν αισθανόμουν καλά και ήθελα να κλάψω, έλεγα στη μαμά μου, έλα. Και η μαμά μου ερχόταν, ήταν πάντα εκεί. Οπότε αυτό και μόνο ήταν μια πολύ σημαντική βοήθεια για να περάσει ο καιρός και να μαλακώσει όλος αυτός ο πόνος. Και μαλάκωσε. Και τώρα ο γιος σου είναι πόσο χρονών? Είναι 12 χρονών. Είναι 12 χρονών, ναι. Πάμε γυμνάσιο του χρόνου. Τώρα αρχίζεις άλλα τώρα. Ναι, ναι, τώρα είμαστε στην προεφηβεία, εφηβεία, οπότε ακόμα δεν είναι έντονα τα σημάδια, αλλά αχνοφαίνονται. Είσαι προετοιμασμένη? Δεν ξέρω. Είμαι προετοιμασμένη ότι από εδώ και πέρα αλλάζει επίπεδο. Αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω. Σκέφτομαι, διαβάζω, μιλάμε με τον μικρό, οπότε καταλαβαίνω ότι αλλάζει κάτι μέσα του και εκείνος μεγαλώνει, οπότε αλλάζει ο τρόπος που συζητάμε, αλλάζουν οι ανησυχίες του, και μέσα από αυτό και μέσα από όλα αυτά που έχω ζήσει κι εγώ μέχρι τώρα, του λέω τη δική μου γνώμη και την άποψή μου. Για τη δουλειά σου, για το ότι είσαι κάθε μέρα στην τηλεόραση, ας πούμε. Ναι, τώρα το έχει συνηθίσει. Γιατί ο Παναγιώτης έβλεπε πάντα όλες τις παραστάσεις που έπαιζα από μικρός. Οπότε είναι κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό. Του αρέσει. Δεν με βλέπει συνέχεια στην τηλεόραση, μην νομίζεις. Δηλαδή κάπου το έχει απομυθοποιήσει και εκείνος. Αλλά του αρέσει. Ναι, μου βρίσκει η κρύα ανέκδοτα για να λέω στην εκπομπή. Κριτική σου ασκεί. Κριτική σου ασκεί. Ακόμα είμαι πάντα πολύ ωραία. δεν είναι κάτι άσχημο. Του αρέσουν όλα. Εσύ ως μαμά, ας πούμε, είσαι παρεμβατική, έχεις υστερίες, πιστεύεις ότι είσαι χαλαρή? Νομίζω ότι είμαι χαλαρή. Νομίζω ότι είμαι χαλαρή. Έχω μια αιμονή εγώ λίγο με το πρόγραμμα, να μην φύγουμε από το πρόγραμμα. Δηλαδή, μην πάει μία να κοιμηθείς. Όχι. Αυτά τα θέλω λίγο, τα φροντιστήρια, τα μαθήματα, όλα αυτά να μην ξεφεύγουν. Αλλά εντάξει, είναι παιδιά, αλλάζουν και αυτά. Επίσης, επειδή κλείσαμε και το βίντεο με αυτό και θέλω τώρα λίγο έτσι να σε ρωτήσω, και το βλέπω ότι λάμπεις κιόλας. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο για μια γυναίκα η οποία είναι και νέα και όμορφη και ταλαντούχα και έχει κάνει και το παιδάκι της, το οποίο μεγαλώνει μια χαρά και έχει βρει και ισορροπία στην προσωπική τη ζωή, να ξανανιώνει, να μπαίνει ένας άνθρωπος στη ζωή της που να της δίνει έτσι μια άλλη νότα. Βέβαια, ποιος δεν το έχει ανάγκη αυτό, εννοείται. Και ξέρεις, μετά από όλο αυτό τον καιρό που ήμουνα με διαζύγια, με χωρισμένη μητέρα, με παιδί και όλα αυτά, οι ταμπέλες που μπαίνουν. Μιλάμε τώρα και για μια δεκαετία διάρκεια αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Αποφάσισα να είμαι για τον εαυτό μου αυτό που θέλω εγώ να είμαι. Οπότε ήρθε αυτός ο άνθρωπος στη ζωή μου και έκανα μια σχέση που πραγματικά ήμουν και εγώ έτοιμη να την κάνω και ανοιχτή και καθαρή. Και έτσι έγινε. Και βρεθήκαμε σε μια στιγμή που και εκείνος ήταν σε τέτοια φάση, οπότε... Είσαστε καιρό μαζί. Είμαστε δύο χρόνια μαζί. Εμείς το μάθαμε τύπου πιο μετά και νομίζαμε ότι είναι πιθανό. Πιο... Εγώ είμαστε δύο χρόνια μαζί. Έχεις σκεφτεί, έχοντας κάνει κάποια πράγματα στη ζωή σου, για το εάν θα ήθελες ενδεχομένως να παντρευτείς ξανά, να κάνεις ένα άλλο παιδί? Ένα κεφάλαιο είχε ανοίξει έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι μια καινούργια σχέση, πολύ σημαντική για μένα.
Δεν έχω αποφασίσει αν θα ήθελα να ξαναπαντρευτώ. Δεν είναι κάτι που το έχω σκεφτεί. Είναι κάτι που αν θα έρθει, καλώς να έρθει. Αλλά έχω ένα παιδί. Είμαι πολύ καλυμμένη με το Παναγιώτη. Αλλά αν είναι να έρθει κι άλλο ένα δεύτερο παιδάκι, ευχαρίστως. Αλλά δεν είναι κάτι που το έχω προγραμματίσει, με αυτή την έννοια. Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω. Έχουμε δηλαδή πράγματα να κάνουμε και ο Βασίλης και εγώ στη δουλειά μας και στη... που είμαστε καλά. Έχουμε βρει έναν τρόπο να είμαστε μαζί, αλλά ταυτόχρονα να είμαι και με την οικογένειά μου, το παιδί, τη μητέρα μου, το πρώην σύζυγό μου σε επαφή και με τον Βασίλη μια άλλη. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό είναι να βρει την ισορροπία σε όλα αυτά. Ειδικά δεν ξέρω εύκολο. Ποια είναι η προσωπική ζωή του Βασίλη πριν από σένα, αν είχε και εκείνο μια πρώην σύζυγο ή αν έχει. Εκείνο δεν είχε πρώην σύζυγο, αλλά είχε μια ιστορία που αναγκάστηκε να μεγαλώσει τα αδέρφια του, τα οποία ήταν μωρά, διότι έφυγε η μητέρα του από τη ζωή. Και ήταν μπαμπάς για τα τρία του αδέρφια από πολύ μικρό, σε ηλικία 18 χρονών έγινε αυτό. Οπότε άφησε λίγο και εκείνος την αγάπη του για το τραγούδι, γιατί είναι τραγουδιστής. Άφησε την αγάπη του για το τραγούδι και τώρα ήρθε στην Αθήνα, γιατί είναι από τη Θεσσαλονίκη, για να κυνηγήσει και εκείνος το όνειρό του, γιατί έχει μια υπέροχη φωνή. Είναι πολύ ταλαντούχο πλάσμα και μέσα σε όλο αυτό η σχέση μας βοηθάει ο ένας τον άλλον για να το... Πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε από κοινούς φίλους και μετά τα social media που εγώ τα είχα ξεγραμμένα βοήθησαν πάρα πολύ. Σε προσέγγισε μέσω των social media. Ναι, ναι, ναι. Αυτό καταλαβαίνω που τις βοήθησαν. Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, διότι ο Βασίλης ακριβώς επειδή έχει αυτή την ιστορία και ουσιαστικά έχει μεγαλώσει τρία παιδιά, ήταν γι' αυτόν... Ορίμασε έτσι, ορίμασε πριν την ώρα του και αυτό μόνο θετικά μπορεί να δώσει σε αυτή τη σχέση που έχω και εγώ παιδί. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά. Ματίνα, εσύ βιώνεις τώρα και την τηλεόραση, δουλεύεις την τηλεόραση. Ρόλο κάνεις, αλλά όχι σε σύριαλ, είναι ξέρεις κάπως μια εκπομπή, ας πούμε, είναι λίγο κάπως περίεργο. Παρ' όλα αυτά όμως έχεις την τηλεοπτική υπόσταση. Υποθέτω ότι το θέατρο θα σας αρέσει πολύ περισσότερο, γιατί οι ηθοποιοί συνήθως ζουν από το θέατρο. Είναι έτσι. Τόσο διαφορετικό το ένα από το άλλο. Έχεις δει δουλειά που να την έχεις ζηλέψει, ας πούμε, και να λέμε εδώ θα ήθελα να είμαι? Πάρα πολλές, πάρα πολλά. Και στο θέατρο και σε σίριαλ. Ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ όμως αυτό που κάνω στην εκπομπή. Γιατί εγώ λειτουργώ σαν ηθοποιός στην εκπομπή. Δεν λειτουργώ ούτε σαν... δημοσιογράφος σίγουρα γιατί δεν είμαι, ούτε σαν παρουσιάστρια σίγουρα γιατί δεν είμαι. Με τον Νίκο θεωρώ ότι υπάρχει χημία, ρε παιδί μου, μεταξύ σας και σε ευρύτερο επίπεδο, έτσι, είσαστε ναι. Φίλοι. Σωστά. Είμαστε κοντά, είμαστε φίλοι, έχουμε περάσει όμορφα μαζί και σε παρέα και σε διακοπές, αλλά κάπως στη δουλειά το ξεχωρίζουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να συνεργάζεσαι με κολλητούς φίλους. Θέλει μία απόσταση στη δουλειά μετά. Θέλει... Δηλαδή πώς την... δηλαδή, εγώ μπορώ να το φανταστώ. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πανηγύρι, ξέρεις, επειδή είσαστε... Κοίτα, ο Νίκος είναι ο αρχηγός. Έτσι, ήταν ο σκηνοθέτης μου στις παραστάσεις, οπότε τον Νίκο θα ακολουθήσω. Είναι ο παρουσιαστής στην εκπομπή που είμαι, οπότε πάλι τον Νίκο θα ακολουθήσω. Δεν θα κάνω κάτι... χωρίς να ξέρω αν θα αρέσει στον Νίκο. Καταλάβες, δεν είναι ο σκοπός μου αυτό. Σεβασμός λέγεται αυτό. Σεβασμός λέγεται αυτό. Και να γνώρισε τον ρόλο. Ναι, και να σέβεσαι βασικά την εμπειρία που έχει ο άλλος, που είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χάρηκα που ήρθες. Σου εύχομαι τα καλύτερα πραγματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σε να σε απολαμβάνουμε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ματίνα. Καλή συνέχεια.